Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, ζωντανή συζήτηση. Κυρία Μαριά, τι λέτε, αφορούν και εμάς αμέσως ή εμέσως οι απειλές και όλο το αναθεωρητικό πλαίσιο που βάζει ο κύριος Ερντογάν για αυτό που κάποτε ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία και εξακολουθεί να είναι η Τουρκία της καρδιάς τους? Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα. Είναι βέβαιο ότι το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στη Συρία, είναι στο Ιράκ. Πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του το κουρδικό. Έως εκ τούτου είναι προφανές ότι ο κύριος στόχος του, η ελιγμή που κάνει, οι προσπάθειες που κάνει αφορούν αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν αξιοποιεί όλη αυτή την κατάσταση προκειμένου να βάλει στο τραπέζι ορισμένα ζητήματα τα οποία εν καιρό θα μπορούσε να αξιοποιήσει. Σφαίρα παράδειγμα, αναφερόμενος βεβαίως στη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι προφανής, η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη ειρήνης. Αφορά διευθέτηση πολλών πραγμάτων, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα με την Τουρκία. Και λέγοντας συνθήκη της Λοζάνης, προφανώς αμφισβητεί αυτά τα οποία έχασε και στην παλιά, στη Συρία και στη Μοσούλη κλπ. Πλην όμως δεν του απαγορεύει τίποτε, βάζοντας αυτό στο τραπέζι, να αμφισβητήσει και να βάλει θέματα με τον ΑΒ τρόπο και για την Ελλάδα. Είδαμε αναφορές και στη Θεσσαλονίκη, είδαμε αναφορές και ενδεχόμενα για τα θέματα της Θράκης, αλλά κυρίως για να δώσω μια απάντηση στα θέματα που θέσατε. Όταν αναφέρθηκε στο ζήτημα της συνθήκης της Λοζάνης, έχω και το βίντεο εδώ, έκανα μια ομιλία την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου στην Ευρωβουλή και έχω και το βίντεο, το έχω στείλει. Εκεί λοιπόν είχαμε μια συζήτηση για τη Συρία. Απέναντί μας ήταν ο εκπρόσωπος της Προεδρίας. Δεν είχε έρθει η κυρία Μογκερίνη, ήταν εκπρόσωπος της Σλοβακικής Προεδρίας, Κοκτσόκ νομίζω τον λέγανε. Και του έθεσα το θέμα λέγοντας ότι δεν μπορεί ο Σουλτάνος να κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να αμφισβητεί την συνθήκη της Λοζάνης, δεν μπορεί έμεσα να βάζει ζητήματα σύνορο. Και τι θα κάνετε εσείς, είναι σαφής η ερώτηση, ως Προεδρία απέναντι στο θέμα αυτό που δημιουργεί προβλήματα και για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο πήρατε απάντηση εσείς, πήρα και εγώ. Λοιπόν, ενώ επέμενα στο θέμα αυτό, δεν απήντησε καθόλου και μετά αφιέρωσε πάρα πολύ ώρα για να μας μιλάει για την Κολομβία. Άρα λοιπόν πρέπει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα. Το ήξερε βεβαίως. Γιατί είχε ήδη συζητηθεί, είχαν περάσει 4-5 ημέρες από την όλη υπόθεση και εγώ το έδεσα διαζώσεις μέσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως κάνω συνήθως. Αν δεν το ήξερε, γιατί συνήθιζε και απαντάει, λέει αυτό το θέμα δεν το ξέρω, θα σας στείλω μια απάντηση γραπτά. Το είπε για άλλα θέματα στη συζήτηση. Επομένως λοιπόν, μάλιστα εγώ τον είδα κρατάει σημειώσεις και φαντάζεσαι θα μου απαντήσει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό που είναι σοβαρό, διότι αφορά μια διευθέτηση συνολικά της περιοχής και ειδικότερα αφορά και την Ελλάδα, δεν πήρε καμία θέση ενώ έπρεπε ξεκάθαρα να τοποθετηθεί. Αυτή είναι μια παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η Τουρκία έχει μια ανάλυση από την εποχή του Νταβούτογλου τους 2,5 πολέμους. Δηλαδή θέλει να είναι έτοιμη για να μπορεί να διεξαγάγει ταυτόχρονα 2,5 πολέμους. Παλαιότερα, εν ώψη της σύγκρουσης που είχε με τη Ρωσία, νομίζω το σε μια εκπομπή. Είναι μεγάλο ιδεατισμό αυτό. Ναι, ναι. 2,5 αλλά πολέμους είναι σε θέση να κάνουν 2,5 οι ΗΠΑ. Προσέξτε όμως. Αυτή είναι η στρατηγική της και υποτίθεται ότι έχει δομήσει τις ένοπλες δυνάμεις της για να μπορεί να το κάνει. Εγώ παίρνω ως δεδομένο αυτό, άσχετα αν μπορεί να το κάνει. Ναι. Όταν σε μια εκπομπή, ίσως δική σου Μάκη, ήταν την εποχή που υπήρχε έντονη σύγκρουση της Τουρκίας με τη Ρωσία. Και πάλι είχαμε θέματα στο Αιγαίο. Και είχα πει χωρίς να υποτιμούμε τα θέματα με την Τουρκία, δεν έβγαινε η θεωρία των 2,5 πολέμων. Γιατί είχε ένα πόλεμο στη Συρία, είχε το κουρδικό, ας το πούμε, μισό πόλεμο και τη σύγκρουση με τη Ρωσία, ένα ενδεχόμενο πόλεμο. Τώρα όμως, καθώς διευθυντεί σιγά σιγά το θέμα με τη Ρωσία και εν ώψη του South Stream που υπέγραψε και εν ώψη άλλων διευθετήσεων που έκανε με τη Ρωσία, δεν θα μπορούσαν να μπουν οι Τούρκοι μέσα στη Συρία χωρίς να έχουν την ανοχή τουλάχιστον, αν θέλετε, και της Ρωσίας. Ενδεχόμενα ο Ερντογάν να έρχεται σε μια λογική, την οποία δεν αποκλείω, ότι στη στρατηγική των 2,5 πολέμων να του βγαίνει θεωρητικά η ιστορία αυτή. Συνδυάστε δύο άλλα γεγονότα. Πρώτον, είχαμε την υπόθεση την Βαριοπούλα, που ήταν πριν 1-2 χρόνια, που ήταν μέσα στη στρατηγική τους μια ιστορία πολεμική σύραξη με την Ελλάδα. Και κυρίως το τελευταίο πραξικόπημα, η απόπειρα που έγινε, εμπεριείχε, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε, μια επίθεση δυνάμεων της Τουρκίας στον Εύρο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να μας φεύγουν όλα αυτά από το μυαλό και επομένως εμείς πρέπει προφανώς να ζητούμε αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα. Έγινε κριτική στον κύριο Κοτζιά ότι στο θέμα όταν το έθεσε για τη Λοζάνη, ο κύριος Ερντογάν δεν υπήρξε, αν θέλετε, η ενδεδειγμένη ή η άμεση αντιμετώπιση κτλ. Τώρα, διπλωματική πηγή.
Τώρα βεβαίως πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό, να βάλουμε μπροστά και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Και μια μικρή παρατήρηση σε ένα άλλο ζήτημα που μας ξεφεύγει. Γιατί κοιτούμε τα κομμάτια της πολεμικής σύραξης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία είναι σε σημαντικό βαθμό ίδιο με τις αναδυόμενες αγορές. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να ανεβάσουν τα επιτόκια, ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που έχουν μπει στις αναδυόμενες αγορές θα φύγουν και θα γυρίσουν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτή τη στιγμή τα τουρκικά ομόλογα είναι σε μία πτώση. Η λίρα έχει πρόβλημα. Μερικοί απέδωσαν το ζήτημα μόνο σε συγκυριακά θέματα στην ίδια την Τουρκία. Αν διαβάσει κανείς αναλυτικά τον τύπο, το Financial Times κλπ., θα δει ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά οφείλονται στις κινήσεις που γίνονται στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν τώρα έχει πολλά προβλήματα. Έχει σχέσεις άσχημες με τις ΗΠΑ. Έχει ανοιχτά μέτωπα με Συρία, Ιράκ, Κούρδους. Ανάβει εδώ ορισμένα ζητήματα, αν θέλετε, για να βάλει στο τραπέζι ορισμένα πράγματα, χωρίς ενδεχόμενα θέλει να κάνει τώρα κινήσεις, αλλά ρίχνει τη ζαριά για να μπορεί να το παίξει. Με τη Ρωσία προσπαθεί να τα βρει. Η οικονομία του δεν πάει καλά. Ένα πραξικόπημα απόπειρα που έγινε το αντιμετωπίζει με τον ΑΒ τρόπο. Οι Ευρωπαίοι δεν τον πάνε, διότι δεν επιθυμούν αυτή την πολιτική. Και του μένει να παίξει ένα παιχνίδι με το προσφυγικό, το οποίο το παίζει καλά. Να εξηγήσω, Μάκη, ότι με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε νομίζω ο κύριος Αβραμόπουλος τις τελευταίες μέρες, εμείς έχουμε πάρει κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ για το προσφυγικό, αλλά ο Ερντογάν έχει πάρει ήδη 550 εκατομμύρια από τα τρία δις. Δηλαδή έχει πάρει χρήμα και παίρνει χωρίς να κάνει και ιδιαίτερες προσπάθειες. Μπορεί λοιπόν και κλείνω με αυτό να αξιοποιεί. Είναι πολλά ή είναι λίγα. Εξηγώ από τα τρία δις που έχει λαμβάνει ήδη, γιατί μερικοί νομίζουν ότι δεν έχει πάρει λεφτά. Ήδη έχει πάρει. Βεβαίως έχει πάρει, χωρίς όμως να έχει κάνει αυτά που υποχρεούται. Διότι υποχρεούται, Φερρυπίν. Κύριε Μαριά, για να μην μπερδευόμαστε τώρα. Δύο πράγματα εκκρεμούν στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτό είναι για να γίνει η ελεύθερη κυκλοφορία. Θα το πω μετά. Όχι, δεν μιλάω εγώ για το Φερρυπίν. Επιτρέψτε μου, για να καταλαβαίνω και εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω πια. Τι δεν μπορεί να καταλάβετε από αυτό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα για το προσφυγικό στην Τουρκία ή δεν πρέπει. Πρέπει να κάτσει να συζητήσει. Εγώ άλλο συνέκρινα. Συνέκρινα το γεγονός ότι. Πάρα πολλά στοιχεία που ενδεχομένως πια δεν βγάζουν νόημα. Βγάζουν όλα νόημα, αρκετά να βάζει σε μια κατεύθυνση. Και από εσάς άκουσα πολλά που μπορεί να μην έβγαζαν νόημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει πάρει πάνω από 500 εκατομμύρια που είναι αρκετά λεφτά, χωρίς να κάνει πολλά πράγματα για το προσφυγικό, διότι η βασική συμφωνία είναι να μην περάσει κανένας απέναντι. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να περνούν, έχουν περάσει πάνω από 7 με 8.000. Από την ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας, ίσως και παραπάνω. Επομένως, ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται. Δεν έχει σημασία. Η συμφωνία να μην περάσει κανένας. Ναι. Δεν είναι να περνάνε λίγοι. Το να μην περάσει κανένας, δεν είναι βέβαιο αν μπορεί. Μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί να κουνηθεί στην Τουρκία και ιδίως τώρα που έχει επιβάλει και στρατιωτικό νόμο, δεν μπορεί να γίνουν κινήσεις και να περνάνε απέναντι οργανωμένα. Όπως και στο προηγούμενο καθεστώς. Άρα λοιπόν. Να εφαρμόσει αυτά που πρέπει για να έχει λαμβάνει. Και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει και άλλες κινήσεις. Θα το πούμε αργότερα για να απαντήσω και στον κύριο Αγρολάμπο. Ο κύριος Μαριάς έβαλε και την οικονομική. Σε σχέση και με το οικονομικό, νομίζω ότι πέφτουμε πάνω στην ειδικότητά σου. Εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όντως η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται σε μια δεινή θέση. Σε μια περίοδο που μάλιστα. Έχει δυσκολία, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μαριάς πριν, στο να επανατοποθετηθεί, τουλάχιστον ως προς τις έξωθεν, αν θέλει, σχέσεις του. Είναι δεδομένο ότι με την Αμερική έχει χάσει, και δεν το έχει χάσει μόνο τώρα, το έχει χάσει επί της ουσίας, από την ώρα που το Ιράν έπαψε να είναι το απόλυτο κακό παιδί για τους Αμερικανούς. Έπαψε λοιπόν να είναι η Τουρκία ο μοναδικός ενδυνάμει χωροφύλακας του μουσουλμανικού τόξου στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει και το Ιράν με το οποιοδήποτε ρόλο μπορεί να παίξει, που αν θέλει να τον παίξει, μπορεί να τον παίξει πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο δυναμικά από την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του με την Ρωσία βρίσκονται αυτή τη φάση σε περίοδο αναδιάταξης, ας το πω έτσι κομψά. Και επίσης είναι πολύ, πολύ αμφίβολο ποια θα είναι η σχέση του με την Αμερική αν αλλάξει ο ένικος στον Λευκό Οίκο. Και αν φέρουμε στην περίπτωση Τραμπ. Από εκεί μετά, βεβαίως, για να βάλουμε και αυτή την παράμετρο μέσα και αρχίζουμε και βγάζουμε πάρα πολλά δεδομένα στο ισοζύγιο. Από εκεί μετά, είναι δεδομένο ότι ανέκαθεν, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό ήταν το παιχνίδι,
της Τουρκίας, δεν είναι το παιχνίδι του Ερντογάν, είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Δεν την παραβίασε κανείς. Ένα θέμα είναι πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, η οποία από αύριο περιμένει ξανά τους ελεγκτές. Είναι προφανές δε ότι στην παρούσα φάση, από τη στιγμή που ως χώρα δεν μπορείς να διατηρήσεις μια δεδομένη οικονομική βάση και έχεις εγκοπραγμάτων ανοιχτά θέματα με τους εταίρους, το να θέτεις και θέμα ηθικής στήριξης, να το πω έτσι, σε ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσαμε ενδεχομένως, και εδώ θα συμφωνήσω λίγο με την Κύρα, να το προσπεράσουμε, όχι να το παραβλέψουμε, να το προσπεράσουμε χρονικά, διότι ενδεχομένως δεν είμαστε και στην απόλυτη φάση να το υπερασπιστούμε έτσι όπως θα έπρεπε και να φέρουμε σε μια απευθείας ρήξη ενδεχομένως με την Τουρκία σε επίπεδο διπλωματικό. Δεν μπορούσαμε ποτέ να έτσι. Κάνουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι στην παρούσα φάση, μάλλον θα ταχθώ με την άποψη ότι ο κύριος Ερντογάν έχει πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή παρά με τις όποιες SAE θέσεις του για την Ελλάδα. Παραλαμβάνω, όχι θέσεις της Τουρκίας. Ένα θέμα. Είναι, μα έτσι το έκανε πάντα. Αυτό κάνει η Τουρκία. Το κάνει η Τουρκία, βάζει το κάνει ο Ερντογάν. Το κάνει η Τουρκία τον τελευταίο, τα τελευταία μισό αιώνα. Ανοίγει σιγά σιγά και το πάει που θέλει μετά. Και της βγαίνει ενίοτε. Όλα της έχουν βγει. Απέναντί μας. Αυτά. Κύρα. Τζόρτζια. Να πάμε σε γύρω σωστέ. Ναι, πριν πάμε σωστέ, να κάνω μια ερώτηση στους συναδέλφους. Συνηθίζεται σε συνέδρια, έχουμε ακούσει πολλές φορές αρχηγούς κομμάτων σε συνέδριο, σε ομιλία συνεδρίου, να θέτει θέματα μείζονος σημασίας εξωτερικής πολιτικής. Και το λέω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση που ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κάπως εκτενώς στο θέμα της Κύπρου. Φαντάζομαι ότι το προσέξατε. Υπάρχει κάποια κινητικότητα γύρω από αυτό το θέμα. Είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Ναι, ο κ. Τσίπρας. Υποτίθεται ότι έχουμε την τελική φάση των συνομιλιών για τη λύση του προβλήματος. Τώρα βέβαια αυτό το ακούμε κάποιες δεκαετίες. Βέβαια. Τέλος πάντων. Απλώς δείχνουν προς τα έξω, δεν προχωράει τίποτα με αυτά που ζητάει η Τουρκία. Μόνιμο στρατό κάτω από το Αιγαίο. Εδαφικό, το περιουσιακό να το πληρώσει η Ελλάδα. Ας περάσουμε λοιπόν στα δικά μας και στα θέματα της δικαιοσύνης. Συμβούλιο Επικρατείας. Αύριο συνεδριάζει το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι σε διάσκεψη για το θέμα των προσφυγών, για τον νόμο Παπά. Όμως συνεδριάζει κάτω από βαρύ κλίμα και λόγω της τροπολογίας που κατέθεσε ο κύριος Παπά στην Παρασκευή και την απέσυρε. Μια τροπολογία που θεωρήθηκε ότι επιχειρεί να παρακάμψει το Συμβούλιο Επικρατείας, να προκαταβάλει την απόφασή του και που δημιούργησε μεγάλες εντάσεις. Αποσύρθηκε 2 ώρες μετά με την παρέμβαση του κυρίου Βούτσι. Ωστόσο, παρότι περιμέναμε κάπως να αμβλυνθεί όλη αυτή η κατάσταση, βλέπουμε σήμερα μια άλλη επίθεση, θα έλεγα, στο δικαστικό σώμα, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ και αήθη. Τι συνέβη σήμερα? Από το Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν σε διάφορα site κάποιες πληροφορίες για δικαστή που μετέχει στην σύνθεση του Συμβουλίου Επικρατείας, στην ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, και μάλιστα είμαι σε θέση να σας πω ότι πρωτοστατεί στην κριτική κατά του Προέδρου, ο οποίος επιχείρησε, σας θυμίζω, να υφαρπάσει την απόφαση της Ολομέλειας. Βλέπουν λοιπόν το φως της δημοσιότητας διάφορα emails που αφορούν την προσωπική του ζωή. Προσωπικά δεδομένα, αλληλογραφία που αφορά καθαρά προσωπικές του στιγμές και θέματα. Θα έλεγε κανείς θα τα παρέβλεπε όλα αυτά, γιατί εντάξει δεν δόθηκε και μεγάλη έκταση, δεδομένου ότι υπάρχουν και sites που καταλαβαίνουν ποιος και γιατί και πώς διοχετεύονται όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες είναι εκατοτάτου επίπεδου. Δεν θα δίναμε τόσο μεγάλη σημασία εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, δεν διέτασε διοικητική εξέταση για κάποια, σας λέω, emails που αφορούν προσωπικά θέματα, προσωπικές σχέσεις του συγκεκριμένου δικαστή,
ενός δικαστή που θεωρείται συντηρητικών απόψεων, αλλά δεν αμφισβητείται από κανέναν το κύρος του, η ικανότητά του να κρίνει αντικειμενικά. Και είναι πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι αυτή η επίθεση γίνεται σήμερα. Και το λέω αυτό διότι αυτές όλες οι φήμες, όλα αυτά τα κουτσομπολιά, γιατί περί κουτσομπολιών πρόκειται, ήταν γνωστά στο δικαστήριο από εδώ και μήνες. Δηλαδή, Γιώργο, με συγχωρείς για να καταλάβω, με αυτήν την τοποθέτησή του ο Υπουργός πρώτον θεωρεί το περιεχόμενο το email απολύτως δεδομένο και δεύτερον καλύπτει την υφαρπαγή από κάποιους προσωπικών δεδομένων. Αυτό μου λες. Λέω αυτό. Βεβαίως λέω αυτό, αλλά λέω και κάτι άλλο. Και λέω και κάτι άλλο που είναι χειρότερο. Γιατί εδώ είναι η υφαρπαγή την οποία την πρόκειται για μία επίθεση λάσπης. Μπορεί να είναι και ακριβή τα στοιχεία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Πρόκειται... γιατί συζητούμε για κάτι, λέμε για λάσπη, για πράγματα. Μιλάμε είναι για προσωπικά μία... email, δηλαδή προσωπικά αντιλάγησαν email. Ηλεκτρονικά μηνύματα, ναι, μεταξύ δύο ανθρώπων. Ναι. Ένας είναι ο σύμβουλος και η άλλη είναι μία κυρία η οποία... Τι συζητούσαν περί ανέμων και υδάτων και δεν συζητάω ότι υπεκλά. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Διέρευσαν από τον έναν εκ των δύο αρνούμε να, αρνούμε να μπω στο περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας. Τη θεωρώ προσωπική, Ζόρζια, για να πάμε σε αλλά το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός ότι βγαίνουν αυτά σήμερα και μάλιστα γίνεται... Για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς. Αυτά, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Να πούμε αυτά. Όχι, αυτά. Όχι, με συγχωρείτε. Για το πώς διέρευσαν τα email και για το τι λένε τα email. Αλλού είναι η ουσία. Αυτά που γράφονταν αφορούσαν τη δικαστική υπόθεση που παρενέβη ο αντιπρόεδρος για να υφαρπάσει κάποια απόφαση. Ή σχέσεις ερωτικές θα λέγω. Τι εννοείς, σχέσεις προσωπικές, το είπα, προσωπικές. Επομένως δεν είναι ότι παρενέβη για να βγει μια απόφαση. Αλλά ο άνθρωπος αυτός αύριο, ναι, ο οποίος αύριο θα είναι στη διάσκεψη και σας λέω αύριο, ότι... Θα ληφθεί αύριο απόφαση... Με τη δίωξη του κύριου, ούτε αύριο. Με την απειλή της πειθαρχικής δίωξης. Εγώ επιμένω, όχι με την πειθαρχική, μπορεί να το αμφιστέψει ο δικαστής. Καλύπτει την υφαρπαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι εκβιαστικές μέθοδοι. Επιμένω. Η κυβέρνηση λοιπόν καλύπτει την υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων. Τι ερευνά λέει. Μάλιστα. Και με αυτό, και στηρίζεται πάνω στην υφαρπαγή το πρώτο για να κάνει διοικητική εξέταση. Κυρία Γκόμε, με προκαλεί να πω ότι το πρώτο δημοσίευμα. Γιώργια, μην το ανοίξει γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Το πρώτο δημοσίευμα ανέφερε, και είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι αυτά τα email σε κλάψαν από ΕΕΠ. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ίδιο το δημοσίευμα το έλεγε. Δεν έχει κινηθεί εισαγγελέα, δεν έχει κινηθεί υπουργό. Ο υπουργό. Ή κινηθεί κανένα υπουργό. Ο υπουργό διέταξε πειθαρχικό έλεγχο. Αν είχαν σχέση με δικαστική απόφαση, πώ βρέθηκαν τα γερμανικά. Όχι, δηλαδή. Τι εννοεί. Η έρευνα δεν ήταν για το πώ βρέθηκαν. Ότι αφορούσε ότι. Αλλά τι έκδοση βγάλαν την απόφαση. Το προσωπικό δεδομένο είναι απαραβίαστο. Όχι, το προσωπικό λέω. Αναφορούσε η ιδιογραφία ότι σε κάποια υπόθεση. Ένα email μεταξύ μου και του κυρίου Μαριά, όχι αυτού του περιεχομένου, λέμε ρε παιδί μου, άλλο πράγμα ας πούμε. Όχι, λέμε για ξαφνικά, καταρχήν ήταν μια υπόθεση. Αν βρεθεί σε είναι μια υπόθεση που ήταν γνωστή εδώ αυτό και μήνες. Είναι νόμιμο. Και το βγάζει σήμερα είναι παραμονή. Νόμιμο. Και το βγάζει. Κάνει δολοφονία, μπορεί να είναι νόμιμο. Ό,τι να είναι. Παραμονή τη διασκέψεω. Να σκοτώσουμε τον εκπρόσωπο. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια, εκβιαστικά και επικίνδυνα παιχνίδια. Κυρίες μου, θα συνεχίσουμε σε μερικά λεπτά γιατί πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.